αν και μεταφορικά χρησιμοποιήσατε το προφέστε να αμαρτίες, να ρωτήσω εγώ ποιά στιγμή από τις αμαρτίες. Θα βρείτε αμαρτίες. Πέρσι βρήκαμε, κύριε Δημόπουλε, και χθες στην Βουλή παρουσιάσαμε κάποια παραδείγματα τέτοιων, σε εισαγωγικά να πω, αμαρτιών. Και μάλιστα κάποια εξηγήσαμε ότι αντίθετα, επειδή η έγνοια, όπως φαίνεται στην πρόλαση νόμου, είναι, ρε παιδί μου, να αφήσουμε αυτή την τράπεζα να δουλέψει με καθαρά εμπορικούς όρους. Και είπαμε το παράδειγμα της πρόσληψης του Γενικού Διευθυντή του Συνεργατισμού και μιας ιδιωτικής τράπεζας. Και θα πω, της Τράπεζας Κύπρου. Όταν προσελήφθη ο Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Κύπρου, έγινε μια εξαντλητική διαδικασία με δημοσιεύσεις στο διεθνή τύπο. Μια πολύ έτσι αυστηρή διαδικασία επιλογής και επιλέγηκε κάποιο πρόσωπο. Όταν έγινε η αντίστοιχη διαδικασία στο συνεργατισμό, για να προσληφθεί ο Γενικός Διευθυντής του Συνεργατισμού, χωρίς να έχω κάτι με τον άνθρωπο, απλώς θα πω τη διαδικασία, κάναμε μια προκήρυξη. Πραγματικά, όταν σας τα πω τι έγινε, νομίζω θα μείνετε άφωνοι. Πείτε, κάναμε μια προκήρυξη για μια εβδομάδα στην ιστοσελίδα μόνο του συνεργατισμού. Πρόλαβαν και το είδαν 8 άτομα. Έκαναν οι άνθρωποι την αίτηση. Ο ένας ήταν αυτός που τελικά πήρε τη θέση, που ήταν ο πρόεδρος της Επιτροπής του Συνεργατισμού που θα έκανε την επιλογή. Είπαμε ότι βιαζόμαστε, έχουμε πάρα πολύ πίεση, μα δεν μπορούμε να μείνουμε χωρίς Γενικό Διευθυντή. Πετάμε τους 7 έξω, γιατί λέμε ότι δεν προλαβαίνουμε να τους αξιολογήσουμε. Και θα αξιολογήσουμε μόνο τον ένα, ότι δήθεν αυτός είναι εσωτερικός. Ο πρόεδρος του συμβουλίου που θα κάνει την επιλογή. Αποχωρεί, εννοείται, από τη συνεδρία που θα γίνει επιλογή και τον επιλέγουμε αυτό. Και λέμε, αυτοί είναι καθαρά εμπορικοί όροι για τους οποίους είναι κακό να μπει ο Γενικός Ελεκτής, γιατί θα εμποδίζει το συνεργατισμό να λειτουργεί με καθαρά εμπορικούς όρους. Αντίθετα, εμείς λέμε ότι η ύπαρξη μιας υπηρεσίας ανεξάρτητης, όπως είναι η υπηρεσία μας, είναι μια επιπλέον ασφαλιστική δικλίδα, ότι τέτοια φαινόμενα που δεν συνάδουμε βέλτιστες πρακτικές, που σε τέτοια περίπτωση βέλτιστες πρακτικές είναι αυτές που κάνει η αγορά. Ό,τι κάνει μια ιδιωτική τράπεζα που έχει μέσα μετόχους, μεγαλομετόχους που τους ενδιαφέρει η επένδυσή τους, αυτό αναμένεις να κάνει και αυτός που έχει τα λεφτά του Κύπριου φορολογούμενου.